Συνεχίζουμε με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο τώρα από το αστυνομικό δελτίο, διότι είχαμε ανάληψη ευθύνης εδώ για την τρομοκρατική επίθεση στον Sky. Από την Όλα. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Όπως αναμένονταν. Καλημέρα. Ένα κλασικό αφήγημα, ρηχό, επιφανειακό, χωρίς καμία έκπληξη, απολογητικό σε ένα βαθμό, με αντιγραφές που απουσιάζει η ιδεολογική πλατφόρμα, χαρακτηρίζουν οι αξιωματικοί της αστυνομικής υπηρεσίας την προκήρυξη ανάληψης ευθύνης της ομάδας λαϊκών αγωνιστών για δημοβιστική ενέργεια σε βάρος του ΣΚΑΙ και της καθημερινής της 17 Δεκεμβρίου του 2018. Από τις πρώτες αναγνώσεις των αναλυτών του Αντιμοκρατικού Επιτελείου διαπιστώνεται και εκτιμάται πως πρόκειται για ένα ενοχικό μακροσκελές κείμενο από το οποίο επιχειρείται, θα λέγαμε, η απενεχοποίηση της μοβιστικής ενέργειας σε βάρος του ΣΚΑΙ και της καθημερινής, καθώς διαπιστώνεται η προσπάθεια αιτιολόγησης και απάντησης στην κριτική περί προσπάθεια φήμωσης της ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου. Οι αξιωματικοί της Αντιμοκρατικής Υπηρεσίας υποστηρίζουν, μάλλον εκτιμούν, ότι πρόκειται για νέους συγγραφείς, οι οποίοι με μια απλή γραφή προσπαθούν περισσότερο να προσεγγίσουν και να στατολογήσουν ενδεχομένως άτομα του δικού τους χώρου, παρά και λιγότερο να λάβουν, θα λέγαμε, μια λαϊκή απήχηση, παρότι γίνεται μια προσπάθεια, αλλά εντελώς επιφυνειακή, όπως εκτιμούν τα αρμόδια στελέχη. Επίσης προσπαθούν να αναλύσουν το εκτενές κείμενο και να το συγκρίνουν με παρόμοια του πρόσφατου παρελθόντος, προκειμένου να διαγνώσουν μέσα από αυτά ενδεχόμενα μελλοντικά τρομοκρατικά χτυπήματα της ίδιας τρομοκρατικής επωνυμίας. Παράλληλα, θα σας πω ότι ανησυχούν για μια επανεμφάνιση της επαναστατικής αυτοάμυνας, η οποία γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιεί πολεμικά καλάζικοφ και χειροβοβίδες και κυρίως εναντίον αστυνομικών στόχων. Το έχει κάνει τουλάχιστον τρεις φορές σε βάρος της δημιουργίας του ΜΑΤ που βρίσκεται στα γραφεία του Πασόκ. Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.